Ξαπλώνω στο πλάι στη μέση του στρώματός μου. Τα πέλματα τα φέρνω στην μπροστινή γωνία του στρώματός μου. Τοποθετώ το ένα πόδι πάνω από το άλλο. Πέλματα μαζί, γόνατα μαζί και κοιτάζουν μπροστά. Αυτή όμως λεκάνη στην ίδια ευθεία. Ο κορμός και το πίσω μέρος της γραμμής του στρώματός μου να είναι παράλληλα μεταξύ τους. Όμως και παλάμη στην ίδια ευθεία και ξαπλώνω απάνω στο χέρι. Το άλλο χέρι μπορείτε να το τοποθετήσετε μπροστά από τον κορμό ώστε να έχετε καλύτερη ισορροπία ή δίπλα στον κορμό ή εισπνέω. Νιώθω το σώμα να μακραίνει. Εκπνέω. Ενεργοποιώ καλά τους κοιλιακούς και ανεβάζω τα πόδια στον αέρα ή λίγο πιο ψηλά από το πάτωμα. Κρατήστε καλά ενεργοποιημένα το εσωτερικό των μυρών και τα πέλματα καθώς τα πόδια ανεβαίνουν είτε κατεβαίνουν. Εισπνέω και κατεβάζω τα πόδια αργά, ελεγχόμενα προς το πάτωμα. Επαναλάβετε αυτήν την άσκηση 8 με 10 φορές και μετά αλλάξτε πλευρά. Σε αυτήν την άσκηση είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε τη μέση σας ψηλά από το πάτωμα. Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι πολύ καλά ενεργοποιημένη κοιλιακή, ειδικά η λοξή κοιλιακή. Άρα για να ανεβάσω τα πόδια ή για να τα κατεβάσω πρέπει να είναι πολύ καλά ενεργοποιημένο το κέντρο μου. Η άσκηση αυτή στοχεύει στους κοιλιακούς, στους λοξούς κοιλιακούς, στους μυρούς και στους γλουτούς. Παραλλαγή της άσκησης. Λυγίστε το κάτω σας πόδι σε γωνία 90 μοιρών. Το πάνω πόδι τεντωμένο ελαφρώς μπροστά όπως και πριν. Μακραίνοντας το πόδι και ανασηκώνοντας τη μέση από το πάτωμα. Δεν χρειάζεται το πόδι να ανέβει πιο ψηλά από ό,τι λεκάνη. Εισπνέω νιώθω το πόδι να μακραίνει και καθώς εκπνέω νιώθω τους κοιλιακούς να ανεβάζουν το πόδι. Και σε αυτήν την άσκηση δίνουμε την ίδια έμφαση στις ίδιες μυϊκές ομάδες και στην ευθυγράμμιση του κορμού όπως και στην προηγούμενη θέση. Τι πρέπει να προσέξετε σε αυτήν την άσκηση? Πέλματα, γόνατα, λεκάνη και κορμός κοιτάνε προς τα μπρος. Μη λυγίζετε αλλά ούτε και να στρίβετε σε εξωστροφή τα γόνατά σας. Καλά ενεργοποιημένο το κέντρο και κρατήστε τη μέση σας ψηλά από το πάτωμα. Η άσκηση αυτή είναι αργή, μην ξεχνάτε να αναπνέετε και να είστε συγκεντρωμένοι. Επίσης δυναμώνει τους μύες της πλάτης, βελτιώνει την ισορροπία αλλά και τη στάση του σώματός σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.